πολλοί συνέδροι προσπαθούν να απαντήσουν στο δίλημα αν μπορούμε να μιλήσουμε για νίκη ή για ήττα στη διαπραγμάτευση. Και γενικότερα στη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τοποθετεί η νεολαία απέναντι σε αυτό το δίλημα και πώς βλέπει τη σημερινή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση? Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα εξής στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πορεία πολλών χρόνων, αγώνων, διεκδικήσεων, με ένα συγκεκριμένο πλάνο, με μια συγκεκριμένη προοπτική για το πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο. Έχουμε δώσει μάχες, μάχες οι οποίες είναι τμήματα ενός πολέμου ο οποίος διεξάγεται σε χρόνο ενεστώτα. Κάποιες μάχες τις κερδίζουμε, κάποιες μάχες τις χάνουμε. Με βάση αυτή τη συνθήκη αναπροσαρμόζουμε την τακτική μας και ορίζουμε το πού θέλουμε να πάμε. Άρα η όλη συζήτηση για το αν παραδείγματος χάρη πέρυσι το καλοκαίρι βιώσαμε μία νίκη, μία ήττα, θεωρώ ότι στην πραγματικότητα κανείς καταρχάς δεν λέει ότι ήταν η νίκη αυτό το οποίο έγινε πέρυσι, γιατί πολύ απλά μπήκαμε ξανά στη διαδικασία να κάνουμε εκλογές, εξηγήσαμε στον κόσμο με πολιτική ειλικρίνεια ότι εμείς φτάσαμε την κατάσταση στα άκρα, επιδιώξαμε κάποια πράγματα, κάποια τα κερδίσαμε, κάποια τα χάσαμε. Άρα προφανώς το σχέδιο το οποίο υπήρχε τις εκλογές του Γενάρη πήγε ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα αναγκαστήκαμε βάσει ενός οικονομικού πραξικοπήματος από την πλευρά των δανειστών, ενός οικονομικού στραγγαλισμού, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο, αυτή τη νέα συμφωνία. Είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν ένα πισωγύρισμα, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν μια μάχη. Οι μάχες συνεχίζονται, είμαστε παρόντες σε αυτό τον πόλεμο εντός εισαγωγικών και με αυτή τη λογική, επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της αριστεράς είναι ένα όπλο στα χέρια των αδυνάτων, είναι ένα όπλο στα χέρια των λαϊκών στρωμάτων, έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε τον πόλεμο, να κερδίσουμε τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, γιατί προφανώς κάνουμε πολιτική, σε άλλα πράγματα επιλέγουμε να κερδίζουμε, μπορούμε να κερδίσουμε για την ακρίβεια, σε άλλα μέτωπα είμαστε αναγκασμένοι να συμβιβαστούμε, μπορούμε να κερδίσουμε στα 7 από τα 10 παραδείγματος χάρη, ή αντιστοίχως επιλέγουμε να μην δώσουμε μάχες σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, γιατί προφανώς ο σχετισμός δύναμης δεν μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε το σκοπό μας. Αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε ως βασικό οδηγό ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνουν ζωντανοί, πρέπει να κερδίσουν τις μάχες που έρχονται και με αυτή τη λογική να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία να βγει από τη μέγενη της οικονομικής κρίσης. Δεδομένης της γενικότερης αποπολιτικοποίησης και δυσκολίας να ενταχθεί νέος κόσμος σε οργανώσεις της αριστεράς, πόσο δύσκολο είναι για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να προσελκύσει νέους ανθρώπους? Και δεδομένου ότι ταυτίζεται ουσιαστικά με ένα κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, άρα κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να απευθυνθεί σε στρώματα της νεολαίας. Τι θα κάνει γι' αυτό? Δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει κατά ανάγκη. Και λέω ότι δεν ισχύει γιατί πολύ απλά η οργάνωση εδώ και αρκετούς μήνες, μέσα από μια διαδικασία ανασυγκρότησης η οποία έχει λάβει χώρα, έχει καταφέρει να προσεγγίσει εκατοντάδες νέους ανθρώπους, να οργανώσει τις γραμμές της εκατοντάδες νέους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα διωγγώνεται. Πλέον έχουμε μια οργάνωση η οποία παρεμβαίνει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία. Άρα είναι δεδομένο ότι εξαρτάται από το τι πολιτικό λόγο έχεις για τους νέους ανθρώπους, το τι πολιτικό σχέδιο έχεις για τους νέους ανθρώπους για να μπορέσεις να τους πείσεις. Ίσα-ίσα, που όταν αυτή τη στιγμή η αριστερά έχει καταφέρει να είναι στην κυβέρνηση και να έχει την πολιτική εξουσία, είναι ένα παραπάνω όπλο για να εξηγήσουμε στους νέους ανθρώπους ότι εμείς ως μια αριστερή οργάνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα διτό σκοπό, ένα διτό σχέδιο. Το πρώτο κομμάτι σχετίζεται με την παρέμβασή μας στην κοινωνία σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νέοι άνθρωποι. Είτε αυτό είναι η ανεργία, είτε είναι η μαύρη και αδήλωτη εργασία, είτε είναι η επισφάλεια, είτε η μετανάστευση των νέων κ.ο.κ. Αντιστοίχως, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα έχουν και μια θεσμική υπόσταση. Το πώς θα μπορέσουμε δηλαδή μέσα από τους αγώνες μας να κάνουμε κριτική όπου χρειάζεται στην κυβέρνηση. Δεν είναι κακό, δεν είναι μεπτό, το θεωρώ ότι το θέλει και η ίδια η κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα όμως να ανοίγουμε δρόμους στην κυβέρνηση για να μπορεί να επιβεβαιώνει εντός εισαγωγικών, ας πούμε, να αποκρισταλώνει στο θεσμικό πεδίο του κράτους τους αγώνες που δίνονται, άρα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της νέας γενιάς.